Η κουβέντα που ξεκινάμε να κάνουμε τώρα και που αποφασίσαμε να καταπιαστούμε μαζί τη σήμερα, λίγο με ζορίζει. Θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί θα μιλήσουμε για γυναίκες οι οποίες έχουν είτε περνούν σε αυτή τη φάση που συζητάμε εμείς, την θεραπεία, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, είτε έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα και έρχονται τώρα να αντιμετωπίσουν και άλλα θέματα της καθημερινότητάς τους, που αφορούν στην ποιότητα της ζωής τους, τη σεξουαλικότητά τους, τη σεξουαλική υγεία τους, τη σχέση τους με τον σύντροφό τους. Είναι θέματα αυτά που τα πιάνουμε ή μας ενδιαφέρει που απλά οι ασθενείς μας πια είναι ζωντανοί και είναι καλά? Καλά κάνεις και ζορίζεσαι με το θέμα μας. Είναι ζώρικο το θέμα μας και είναι ζώρικο για όλους μας. Ασφαλώς για τη γυναίκα που υποφέρει, ασφαλώς για τον άμεσο περίγυρό της, δηλαδή τον άνθρωπο που μοιράζεται τη ζωή της μαζί του, αλλά και για μας. Και για μας που ερχόμαστε ως θεράποντες σε επαφή μαζί της, είτε είμαστε ογκολόγοι, είτε είμαστε γενικοί γιατροί της, είτε είμαστε γυναικολόγοι, χειρουργοί μαστού, οι ψυχίατροι. Είναι ένα δύσκολο και ζώρικο θέμα. Ασφαλώς η προτεραιότητα είναι στο να μείνει ζωντανή η κάθε γυναίκα, ο κάθε άνθρωπος έτσι, που απειλείται, που έχει καρκίνο. Οπότε αφού μπει η διάγνωση και έρθει όλη αυτή η πλημμύρα των συναισθημάτων και των σκέψεων για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μετά από τη διάγνωση, και στο τεχνικό κομμάτι έχει να κάνει με το πώς ο χειρουργός θα αντιμετωπίσει την ασθενή του, πώς ο ογκολόγος θα αντιμετωπίσει την ασθενή του, πώς, αν θέλουμε, η διεπιστημονική ομάδα που ασχολείται με αυτή την ασθενή θα χαράξει τη διαχείρισή της. Αφού λοιπόν όλα γίνουν γρήγορα και όπως πρέπει στο ογκολογικό, παύλα χειρουργικό κομμάτι, αρχίζει όντως το κεφάλαιο ποιότητα ζωής. Που εσύ τι βλέπεις από την επαφή που έχεις με αυτές τις γυναίκες? Τις αφορά σίγουρα, τους συζητούν, θα έρθουν να ρωτήσουν, ας πούμε, γιατρέ, δεν μου πάει καλά το πράγμα εκεί. Δεν θα έρθουν όλες, αλλά σίγουρα τις αφορά όλες. Ναι. Επίσης, πιστεύω ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να το συζητήσουμε το θέμα ή τουλάχιστον να το προσεγγίσουμε νωρίς, σε ένα από τα πρώτα ραντεβού μας με αυτή τη γυναίκα η οποία έχει υποστεί όλο αυτό το τραύμα. Και η οποία έχει να διαχειριστεί την επιβίωσή της στην ουσία. Όταν λοιπόν ξέρει αυτή η γυναίκα ότι υπάρχουν ευήκοα ότα, ότι δεν είναι κακό, αλόκοτο, παράδοξο, μεμπτό να ανιχνεύσει, να εκμεεύσει βοήθεια ή τρέχουσες πρακτικές για το για τη σεξουαλική της υγεία, γιατί γι' αυτό μιλάμε, και για τη σεξουαλικότητα ασφαλώς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά το ένα πάει χέρι-χέρι με το άλλο. Τότε λοιπόν, όσες ενδιαφέρονται, θα έρθουν να μας μιλήσουν. Και συνήθως τι είναι αυτό που τις ζορίζει περισσότερο? Τις ζορίζουν, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πράγμα που τις ζορίζει περισσότερο. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού, γιατί για αυτές τις γυναίκες μιλάμε σήμερα, και φυσικά σε μεγάλο βαθμό ισχύουν το ίδιο για τις γυναίκες που έχουν άλλους γυναικολογικούς καρκίνους. Καρκίνοι που χτυπούν τα σημεία θηλυκότητας. Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε οποιαδήποτε μορφή καρκίνου λαβώσει το σώμα σου, σίγουρα σε πάει πίσω αρκετά και θέλεις χρόνο να κινήσεις και ζορίζεσαι φυσικά και δεν θα κοιτάξεις άλλα πράγματα παρά μόνο την επιβίωσή σου. Είτε αυτό είναι το πάγκρεας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο όργανο του σώματος. Αλλά όταν μιλάμε για το στήθος, που είναι το σύμβολο της θηλυκότητας, όταν μιλάμε για τη μήτρα, όταν μιλάμε για άλλους γυναικολογικούς καρκίνους, εκεί λίγο σαν να βαραίνει περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Βαραίνει περισσότερο, γιατί νομίζω ότι θίγεται. Και αυτό μας λένε ξανά και ξανά οι γυναίκες αυτές, θίγεται ακριβώς ο πυρήνας της σεξουαλικότητάς τους, δηλαδή της αίσθησης του είμαι ελκυστικός στους γύρω μου, στο άλλο φύλο,
βάλετε η ταυτότητά μου. Είναι κομμάτι ακριβώς της ουσίας μας αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι πολυτέλεια, νομίζω. Όχι, δεν είναι πολυτέλεια. Μας καθορίζει αυτό στη ζωή. Γι' αυτό είμαστε και εδώ, νομίζω. Γι' αυτό βρήκαμε και αυτό το θέμα τόσο ενδιαφέρον όσες φορές το συζητήσαμε. Περνάει φάση σε αυτή η διαδικασία ή πώς λειτουργεί στη ζωή αυτών των γυναικών. Okay. Περνάει φάσεις με την έννοια ότι περνάνε πένθος αυτές οι γυναίκες. Οι γυναίκες που για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν, οι άνθρωποι που για τον οποιοδήποτε λόγο υφίστανται μία απώλεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση είτε μία μαστεκτομή, είτε ένα λαμπεκτομή νομίζω λέγεται, που γίνεται μερική αφαίρεση στήθους μαζί με τον όγκο. Σε αυτή την περίπτωση βλέπω εγώ καθαρά τα συμπτώματα του πένθους. Βλέπω τον κύκλο του πένθους, βλέπω το σοκ, βλέπω την αντίδραση, τη δυσκολία να πιστέψουμε ότι μας συμβαίνει, την άρνηση που έρχεται μετά. Βλέπουμε την διαπραγμάτευση, ότι μάλλον είναι έτσι και κανείς μετά φτάνει στην κατάθλιψη και αφού περάσει το στάδιο της κατάθλιψης αρχίζει και έχει ισορροπήσει σε μια καινούρια ζωή χωρίς την προηγούμενη συνθήκη και έτσι ισορροπεί σε μια νέα συνθήκη. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να το δούμε έτσι λίγο πιο ψυχοδυναμικά και πιο στην ουσία της ύπαρξής μας, αφού πλέον εδραιωθεί η νέα συνθήκη ζωής, μετά το χειρουργείο, μετά τις χημειοθεραπείες, μετά την αποκατάσταση, τότε συνήθως έρχονται μπροστά οι γυναίκες και μας ρωτούν και ασχολούνται και ενδιαφέρονται για να ανακάμψει η σεξουαλική τους υγεία. Λογικό μου ακούγεται, βάσει σε προτεραιότητα αυτό που λέγαμε πριν, την επιβίωση σου. Ακριβώς, ακριβώς. Και χρειάζεσαι και το χρόνο για να ζήσεις αυτό τον κύκλο του πένθους. Ναι, είναι σωστό και απαραίτητο να δώσουμε αυτό το χρόνο. Εμείς όμως πρέπει να έχουμε δώσει πράσινο φως στην κυρία που νοσεί, να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή το χρειαστεί, είμαστε εκεί για να συζητήσει το θέμα της σεξουαλικής της υγείας με μας. Δεν θα τη βιάσουμε ποτέ. Έλα εδώ τώρα να σου πω, υπάρχει ποτέ ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι τόσο προσωπικό θέμα που δεν είναι, δεν υπάρχει πρωτόκολλο όσον αφορά στο χρόνο, στο πότε γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά καλό είναι να ξέρει ότι αυτή η συζήτηση γίνεται και καλό είναι και εμείς ως γιατροί να είμαστε εκπαιδευμένοι στο να διαχειριστούμε αυτή τη συζήτηση. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα. Όταν θα έρθει η ώρα. Σεξουαλικότητα, που όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι η δική μου σχέση με τον εαυτό μου, πώς εγώ νιώθω, εγώ πώς το συναισθάνομαι, στο σώμα μου, μέσα μου, στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, εγώ πώς το έχω πλάσει, δεν έχει να κάνει με κάποιον άλλο άνθρωπο. Αυτές οι γυναίκες πώς το βιώνουν? Υπάρχουν πολλές αλλαγές. Αφήνουν χώρο? Τι αλλαγές? Είναι πολύ εξατομικευμένη η κάθε περίπτωση. Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσω έτσι σε τρεις βασικούς άξονες να θέσω το θέμα, τη βαρύτητα μάλλον, αν θέλετε, του θέματος. Να το περιγράψουμε, έχουμε για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Έχουμε τριών διαφορετικών σημείων, αν θέλετε, κατηγοριών αλλαγές. Έχουμε καταρχήν αλλαγές που έρχονται από την θεραπεία. Από την παρενέργειες, δηλαδή, και παρενέργειες και από τη θεραπεία αυτή καθ' αυτή, διότι όταν χρειάζεται κάποια κυρία να χειρουργηθεί, σίγουρα το στήθος της δεν είναι το ίδιο μετά το χειρουργείο με το στήθος που είχε πριν το χειρουργείο. Και η αίσθηση η ίδια του σώματος. Ασφαλώς, διότι πολλές φορές το σώμα το ίδιο, επειδή αρχίζει να χάνεται η συμμετρία, σιγά σιγά, αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα και διαφορετική στάση. Ο θώρακας μπορεί να, τα κόκαλα δηλαδή, μπορεί
Εξαρτάται και από το αν γυμνάζεται η γυναίκα ή όχι. Μπορεί να έχουν κάποια ελαφριά αλλαγή στο πώς από την προηγούμενη κατάσταση. Οπότε, έχουμε ένα ορατό μακροσκοπικά αποτέλεσμα το οποίο είναι διαφορετικό με την προηγούμενη κατάσταση. Με βλέπω στον καθρέφτη και είναι άλλη. Κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν σε ένα πρώτο επίπεδο ευτυχώς μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί με την επανορθωτική χειρουργική στο μαστό, που υπάρχουν αυτοί οι έξυπνοι χειρουργοί μαστού μαζί με τους πλαστικούς χειρουργούς που ξαναδίνουν στήθος σε αυτές τις γυναίκες οι οποίες το επιθυμούν. Mm. Και μάλιστα υπάρχουν και μεγάλες μελέτες σε δυτικά κράτη, αν δεν απατώμε στον Καναδά, όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες αρχίζουν να πληρώνουν, να καλύπτουν την επανορθωτική μαστού, ακριβώς γιατί οι συνέπειες στην ψυχική υγεία ήταν τεράστιες και η επιβάρυνση στο σύστημα υγείας τεράστιο σε σχέση με τις γυναίκες που είχαν κάνει την επέμβαση αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η μία αλλαγή είναι αυτή η μακροσκοπική που φέρνει η χειρουργική αντιμετώπιση. Όμως ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται με ορμονοθεραπεία, η οποία ορμονοθεραπεία, ειδικά εάν μιλάμε για γυναίκες κάτω των 45 που έχουν ακόμα έμεινο ρύση, μπορεί να φέρει συμπτώματα και φέρνει συμπτώματα εμεινόπαυσης. Αυτά τα συμπτώματα οπωσδήποτε δεν βοηθούν την επιθυμία για σεξουαλική δραστηριότητα, έτσι. Έχουμε ξηρότητα στον κόλπο, για παράδειγμα, πόνο, έχουμε ανοργασμία, πολλά πράγματα τα οποία μια γυναίκα που είναι μικρή σε ηλικία συγκλονίζεται σε θέμελα, ας με επιτραπεί, από αυτό. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια άλλη αλλαγή των παρενεργειών της θεραπείας. Φυσικά και η ακτινοθεραπεία έχει παρενέργειες και στην ψυχολογική σφαίρα. Αυτό που αλλάζει επίσης είναι η σχέση μας με τον άλλο. Με τον δηλαδή, σύντροφό μας. Για να έχουμε μία σεξουαλική, καλή σεξουαλική σχέση, πρέπει να έχουμε αυτή την εσωτερικότητα ανάμεσα στους δύο ανθρώπους. Δηλαδή, αυτοί οι δύο άνθρωποι πρέπει να έρχονται να ταυτίζονται για να είναι υγιής η σεξουαλική ζωή. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα αν υπάρχει ασθενείς. Ούτως ή άλλως. Τώρα εδώ, και έχω διαχειριστεί τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς, πολλές φορές, ο σύντροφος βλέπει την ασθενή ως ασθενή. Δεν για την πάντα. Βλέπει. Για πάντα, εάν δεν έρθει να το συζητήσει. Και επειδή συνήθως έρχεται η ασθενής, είναι κρίσιμο, και ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι κρίσιμο να έρθει και ο σύντροφος, έστω σε δεύτερο χρόνο, αλλά πρέπει να έρθει να εμπλακεί στη θεραπεία και ο σύντροφος. Είναι θεραπεία ζεύγους από εκεί και μετά, διότι από τη στιγμή που ο σύντροφος βλέπει τη σύντροφό του ως ασθενή και όχι ως θελκτικό όν τον άνθρωπό του που εκπέμπει σεξουαλικότητα, εκπέμπει αυτή την ενέργεια στην οποία είχαν συνηθίσει, χάνεται αυτή η μαγική έλξη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει φοβηθεί, έχει σοκαριστεί. Φαντάζομαι σε κάθε περίπτωση ανακαλούνται άλλα εσωτερικά είναι θέματα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Είναι εντελώς εξατομικευμένο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αλλιώς γιατί θα συμβαίνει. Αλλιώς θα επηρεάσει τον α, τον β, τον έτσι. Α. Να πω εδώ ότι μία διάγνωση καρκίνου, είτε είναι καρκίνος του μαστού, είτε είναι άλλος καρκίνος, οπωσδήποτε έχει επίπτωση στη σχέση που έχουμε μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στις προσωπικές μας σχέσεις, και δεν είναι λίγες οι φορές που κακές σχέσεις, προϋπάρχουσες κακές σχέσεις, επιδεινώνονται μετά από τη διάγνωση. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Απογυμνώνεται η σχέση. Ακριβώς. Οπότε το θέμα σχέση μετά τη διάγνωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
με το θέμα σεξουαλική υγεία μετά τη διάγνωση. Έχουμε δει ζευγάρια να καταστρέφεται η σχέση τους και να χωρίζουν. Έχουμε δει όμως και ζευγάρια να ξανανιώνουν. Να ενδυναμώνεται και η σχέση. Ακριβώς, ασφαλώς. Να ενδυναμώνεται η σχέση, ασφαλώς. Και να αποκτά, μη σου πω, και πιο υγιή χαρακτηριστικά κάποιες φορές. Αυτοί οι άνθρωποι τι διαφορετικό είχαν από τους προηγούμενους? Προφανώς είχαν καλύτερη και πιο ειλικρινή σχέση ξεκινώντας. Είχαν σχέση η οποία δεν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σεξ. Γιατί φυσικά και η σεξουαλική ζωή επανέρχεται, αλλά είναι διαφορετική μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις είναι διαφορετική. Ή χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται κατανόηση, χρειάζεται αυτό το έξτρα της καλής σχέσης που λέμε να για να επανέλθει η σεξουαλική υγεία μέσα στη σχέση. Ναι. Οπότε, πάλι φτάνουμε να μιλάμε για σχέσεις. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Συνεχή δουλειά. Συνεχή δουλειά, ειλικρίνεια, ανοιχτή γραμμή. Ειλικρινά τώρα, ένα ζευγάρι μπορεί να το ξαναχτίσει αυτό, το σεξουαλικό κομμάτι, όταν, αν πάρουμε ένα σενάριο έτσι που νομίζω ότι αφορά το μέσο όρο του κόσμου. Η γυναίκα είναι 45+. Περνάει όλη αυτή τη δοκιμασία, πορεύεται προς μια ηλικία που θεωρούμε, λανθασμένα πιστεύω εγώ, ότι ωραία, η σεξουαλική ζωή δεν χρειάζεται να είναι και τόσο ενεργή και τόσο δυνατή. Δηλαδή δεν έχουμε προσδοκίες, έτσι κάπως έχουμε μάθει ότι η γυναίκα μετά τα 50 κλειδώνει. Έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι η φυσική ανάγκη και η επιθυμία του σώματος και κάθε προσωπικότητας χωριστά. Έχουμε λοιπόν μία τέτοια περίπτωση. Το ζευγάρι τα εγκαταλείπει, τα αφήνει, γεια σας. Κλειδώνει αυτό, συνεχίζουμε να ζούμε έτσι. Εάν επιλέξει. Συνειδητά ή ασυνείδητα, ναι, τα εγκαταλείπει, γεια σας. Εάν επιλέξει όμως να επανέλθει αυτό που λέγεται intimacy, αυτή τη λέξη, το πολύ κοντινό, το πολύ κοντινό αυτό της κάθε υγιούς σχέσης, η οικειότητα, η οικειότητα στη σεξουαλική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να δουλευτεί, υπάρχουν πρωτόκολλα, η ειδική της σεξουαλικής υγείας το αναλαμβάνουν, υπάρχουν τρόποι να ξεπερνούνται τεχνικές δυσκολίες, όπως είναι, ας πούμε, η ξηρότητα του κόλπου, δεν θα πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι μπορεί να επανέλθει η σεξουαλική ζωή. Δουλίτσα θέλει και ειλικρίνεια. Ακριβώς. Γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα είναι λίγο η λογική μας ότι αυτό ή σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Αυτά είναι αυθόρμητα πράγματα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να ξαναδώ τη γυναίκα μου όπως την έβλεπα πριν. Είναι μια γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε, έχει καταφέρει τώρα να επιβιώσει, την αγαπώ, θα σταθώ στο πλάι της, αλλά δεν μπορώ κάτι παραπάνω. Ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό αντικατοπτρίζει και αλλαγές στον άντρα. Διότι είναι πολλοί οι σύζυγοι οι οποίοι για τον α ή β λόγο δεν ενδιαφέρονται. Όχι μόνο για το σεξ, αλλά και για τη γυναίκα τους. Και για σεξ με τη γυναίκα τους. Ανεξαρτήτως ασθένειας. Επίσης, ανεξαρτήτως ασθένειας, κάποιες γυναίκες μπορεί να με τον ένα partner να είναι, να έχουν συμπτώματα ουρογεννητικού εμμενοπαυσιακού συνδρόμου και κάποιες δεν έχουν. Και αυτό έχει να κάνει ακαθαρά με την ψυχολογία. Πώς... Τι μου προκαλεί ο άλλος σαν συνέστημα, ακριβώς. Τι μου βγάζει ο κάθε άνθρωπος που έχω δίπλα μου. Ακριβώς. Δηλαδή από τη στιγμή που κανείς ξεπερνάει το φόβο του θανάτου μετά από μια τόσο καταστροφική διάγνωση στο μυαλό μας και στην πραγματικότητα φυσικά, έρχεται η ψυχολογία να δράσει. Και στη σχέση για την με ποιότητα τον εαυτό ζωής μας. Και στη σχέση με τον εαυτό μας. Μια γυναίκα που μας ακούει και έχει φοβηθεί τόσο πολύ με αυτό που της έχει συμβεί, που το βιώνει τώρα, που ακουμπάει το στήθος της και το στήθος της δεν είναι εκεί όπως το ήξερε, που μπορεί να πονάει αυτή τη στιγμή γιατί είναι η τομή πολύ δεν πρόσφατη. Δεν την απασχολεί το σεξ. Ναι, αλλά μας ακούει και της δίνουμε αυτή την προοπτική, την εναλλακτική, ότι ξέρεις κάτι τώρα, έχεις κάτι άλλο να παλέψεις, αλλά αύριο μεθαύριο πρέπει να κοιτάξεις και τη σχέση σου. Ασφαλώς. Της χτυπάμε ένα καμπανάκι. Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε. Ο καρκίνος του μαστού πια είναι αφορά μία στις 8 γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα ανά πάσα στιγμή. Να.
Ευτυχώς γίνονται πολλά βήματα για την επιβίωση, τη μακρόχρονη επιβίωση αυτών των γυναικών και η ζωή πια μετράει σε δεκαετίες μετά από τη διάγνωση. Άρα λοιπόν έχουμε να ζήσουμε, και θέλουμε να ζήσουμε καλά μετά τη διάγνωση. Γι' αυτό νομίζω ότι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και να μελετάμε και τη σεξουαλική υγεία των γυναικών μετά από τέτοιο πλήγμα. Και υπάρχει ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, τεράστιο, αυτό της γονιμότητας. Ο βέβαια. Που επίσης συνδυάζεται απόλυτα με τη γυναικεία φύση. Που επίσης έχει απλώνεται μέσα μας σε πάρα πολλά επίπεδα. Ξέρετε, η ορμονοθεραπεία του καρκίνου του μαστού έχει να κάνει με την εξάλειψη των εστρογόνων από το σώμα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι για να κρατηθεί υγιής και ζωντανή μια κυρία, είτε είναι πριν είτε μετά την εμμηνόπαυση, αλλά κυρίως ας εστιάσουμε στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση, πρέπει τεχνητά να δημιουργηθεί εμμηνόπαυση. Να σταματήσει η παραγωγή. Να σταματήσει η παραγωγή οαρίων κλπ. Αυτό σημαίνει, και ιστρογόνων, αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα που δεν έχει κάνει παιδιά ακόμα βρίσκεται αυτόματα σε ένα σταυροδρόμι. Θα προσπαθήσει για παιδιά, θα προσπαθήσει, δεν θα προσπαθήσει. Αν προσπαθήσει, τι χρειάζεται να κάνει, πόσο ρίσκο είναι. Είναι ρίσκο. Γνωρίζω κοπέλες που το πήραν και έχουν τα παιδάκια τους και είναι καλά. Δεν το παίρνει κάθε κοπέλα, εξαρτάται από την υποστήριξη που έχει, εξαρτάται από το πόσο πεπειραμένος είναι ο γυναικολόγος, ο μαστολόγος, εάν έχουν ψυχολογική υποστήριξη για να μπουν στη διαδικασία και πάει λέγοντας. Οπότε είναι ένα σοβαρό και μεγάλο κεφάλαιο αυτό της γονιμότητας, χωρίς αμφιβολία. Που είπαμε, όταν παλεύεις για τη ζωή σου, όλα αυτά σου ακούγονται ψηλά γράμματα. Είτε αυτό είναι η σεξουαλικότητα που μιλήσαμε, η σεξουαλική υγεία στο ζευγάρι και στις σχέσεις μας, είτε πια αφορά και στη γονιμότητα που έχει να κάνει με πολύ σημαντικές επιλογές ζωής. Αλλά θα κρατήσω αυτό που είπατε, αγαπητή κυρία Τσαπάκη, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να μπορούμε να μιλάμε για δεκαετίες ποιοτικής ζωής μετά από την ασθένεια. Και αυτή η ποιοτική ζωή καλό είναι να είναι σε βάθος ποιοτική. Και έχει να κάνει με τη δουλίτσα που κάνουμε με τον εαυτό μας. Και όλο αυτό θα καθρεφτιστεί και σε όλα αυτά που αναφέραμε. Έτσι ακριβώς. Όπου δεν μπαίνει τεχνικός παράγοντας, ιατρικός, ιατρική πράξη κτλ. Εδώ να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει, αλλά κράτησα μερικά δευτερόλεπτα για κάτι που διαβάσαμε πριν μαζί, πριν ανοίξουν οι κάμερες και η εγγραφή, και που η ποίηση έρχεται όχι απλά να σε συγκλονίσει, νομίζω να σου βάλει συναισθήματα και σκέψεις σε μία σειρά. Και θέλω να μας το διαβάσεις εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι συγκλονιστικό να διαβάζει κανείς το Άσμα Ασμάτων, ένα ποίημα χιλιετηρίδων πια. Θα σας διαβάσω λοιπόν, αυτό είναι ένα από ίσως το καλύτερο, το μεγαλύτερο ερωτικό ποίημα όλων των εποχών. Λένε ότι γράφτηκε από το Σολομώντα το 5ο αιώνα π.Χ. Εμείς το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά πολλές φορές. Η πιο σημαντική μετάφραση εκτιμώ ότι είναι του Γιώργου Σεφέρη. Έτσι μου λένε οι φίλοι μου οι φιλόλογοι. Σε αυτό λοιπόν το ερωτικό ποίημα ο άντρας λέει προς τη γυναίκα, «Τα δυο βυζιά σου είναι δυο νευροί, δίδυμοι της αρκάδας, που βόσκουν μες στα κρίνα. Ώσπου να ανασάνει η μέρα και να ξεκινήσουν οι ίσκοι, θα ανέβω στο βουνό της Σμύρνας και στου Λιβανιού το λόφο. Είσαι πανέμορφη, αγαπημένη μου, χωρίς ψεγάδι. Τα δυο βυζιά σου είναι τα δυο ζαρκαδάκια, τα δίδυμα της αρκάδας». Αυτό είναι ένα θεολογικό, ερωτικό ποίημα, το οποίο λέμε στη χριστιανοσύνη ότι αντικατοπτρίζει τον έρωτα, είναι αλληγορικό για τον έρωτα του Ιησού προς την Εκκλησία.
είναι τόσο σημαντικό το στήθος και ήταν πάντα τόσο σημαντικό το στήθος για τη σεξουαλικότητα, για τη θέλξη του ενός προς τον άλλο, είναι για την αγάπη του ενός προς τον άλλο. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Διαφημίσεις. Στρέφουμε σε λίγο.